Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Μαζί, καλώς ορίσατε στο Ένα Channel. Όπως κάθε απόγευμα, εμείς είμαστε εδώ κοντά σας για να σας κάνουμε παρέα. Σήμερα είναι 5η, 3 Φεβρουαρίου. Προχωράνε οι μέρες. Εκεί που λέγαμε καλή χρονιά και ήταν αρχές του Γενάρη, έχουμε μπει στον Φλεβάρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και σήμερα, όπως κάθε ημέρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7.30 να σας ενημερώσουμε για ενδιαφέροντα θέματα. Σήμερα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ειδησιογραφία. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τελείως διαφορετικό κλίμα από τις προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας. Και θα πάμε να δούμε ειδησιογραφία, αλλά ειδησιογραφία που ίσως ενδιαφέρει και εσάς. Διότι φέτος, όπως και πέρσι, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η κίνηση στα ξενοδοχεία της πόλης μας αλλά και στους γύρω νομούς δεν ήταν τόσο ικανοποιημένη λόγω του COVID-19. Σήμερα μιλάει λοιπόν στην κάμερα του Ένα Channel ο αντιπρόεδρος των ξενοδόχων της Θράκης, όπου είναι ικανοποιημένος με την κίνηση του 2021, διότι κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς. Είναι ευχαριστημένος, όχι όμως και τόσο πολύ, διότι περίμενε μια πιο αυξημένη κίνηση. Βέβαια, είναι αισιόδοξος ότι με τα εμβόλια, με όπλο το εμβολιασμό, θα πω εγώ, ότι θα προχωρήσουμε προς το καλοκαίρι και με μια πιο αυξημένη κίνηση. Το συγκεκριμένο θέμα το φέρουμε στην εκπομπή μας, διότι μας τονίζει ότι υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις και λόγω της ακύρωσης του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Θα πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Τον απολογισμό του 2021 για τον κλάδο των ξενοδόχων έκανε ο αντιπρόεδρος των ξενοδόχων Θράκης, κ. Γιώργος Χρυσοχοίδης, ο οποίος χαρακτηρίζει το 2021 ως μια μεταβατική χρονιά, καλύτερη από το 2020, αλλά όχι τόσο καλή όσο θα έπρεπε, ενώ άφησε πίσω αρκετούς ξενοδόχους με δυσαρέσκεια. Ωστόσο, με όπλο τους εμβολιασμούς, είναι αισιόδοξη ότι η φετινή χρονιά θα ξεπερνά κάθε προηγούμενη. Ήταν μια μεταβατική χρονιά. Ήταν μια χρονιά η οποία περιμέναμε, τελειώνοντας το 20, που ήταν η πρώτη χρονιά της πανδημίας, το 21, περιμέναμε με το εμβόλιο να λυθούν αρκετά προβλήματα, τα οποία, όπως είδατε και εσείς, δεν είχαμε τα αποτελέσματα. Λίγο τον ήχο, παρακαλώ, να δυναμώσουμε, αν υπάρχει δυνατότητα. Σαφώς ήταν μια καλύτερη χρονιά από το 20. Στην περιοχή της Θράκης, τουλάχιστον, στην οποία εγώ μπορώ και βλέπω κάποια νούμερα, σε σχέση με το 20 ήμασταν πιο ανεβασμένοι, φυσιολογικά δηλαδή. Είδαμε την επιστροφή κάποιων τουριστών. Οι άνθρωποι επέστρεψαν σε μια κανονικότητα, τέλος πάντων συνήθισαν τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθήσουν. Δεν ήταν όμως αυτό που θα θέλαμε. Δεν συγκρίνεται η χρονιά το 21 με τις πρώτερες του 19. Και αυτός είναι ο σκοπός μας, να κινηθούμε προς τα εκεί. Είμαστε ακόμα σε survival mode, να το πω έτσι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι. Οι περιοχές της Θράκης κάποιες είναι τουριστικές. Ελπίζουμε ότι τα σύνορα θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν θα έχουμε διάφορα παρατράγουδα, να τα πω, όπως είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, να ανοίγουν και να κλείνουν. Και θα μπορέσει ο κόσμος με ασφάλεια να ταξιδέψει και να χαρεί τουριστικά τουλάχιστον την περιοχή της Θράκης. Το τελευταίο γεγονός, μάλιστα, που έφερε τους ξενοδόχους σε απόγνωση ήταν η ακύρωση του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού, το οποίο, όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε ακυρώσεις κρατήσεων στην περιοχή. Ίσως κάτι που το περιμέναμε, γιατί είχαν ήδη ακυρωθεί κάποια καρναβάλια στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχουν request διακίνησης. Δηλαδή, εμείς λειτουργούμε με τα πρακτορία τα οποία μαζεύουν κόσμο και έρχονται για το τριήμερο. Τώρα αυτός ο κόσμος, περιμένουμε από τα πρακτορία να δούμε αν τελικά θα επιβεβαιώσει τις κρατήσεις του και θα μπορέσουν να ανέβουν. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το ξέρουμε προς το τέλος, δηλαδή τέλος του μήνα, γιατί και οι πράκτορες, καταλαβαίνετε, θα πιέσουν τον κόσμο ότι είναι εντάξει, θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε. Δεν ήταν ο κόσμος που πήγαινε μόνο στη Ξάνθη, ερχόταν και γυρνούσε το τρίμερο της Θράκης. Αν μπορέσει ο κόσμος και εμπιστευτεί τους πράκτορες, που εγώ πιστεύω θα πρέπει να το κάνει, θα δουλέψουμε και εμείς. Αλλά είναι και για μας ένα ερωτηματικό, να το πω έτσι, και περιμένουμε να δούμε πώς θα. Μάλιστα, θα πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ ωραία είδηση, κυρίες και κύριοι, και μακάρι να είναι όντως ωραία και να ακολουθήσει μέχρι το τέλος, έτσι, όμορφα και ωραία. Διότι, όπως έκανε γνωστό εχθές στην κάμερα του Ένα Channel ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα το Καβάλα Expo 2022 στα τέλη του Μαΐου. Λέω κατά πάσα πιθανότητα,
Γιατί το συγκεκριμένο γεγονός εξαρτάται από τα κρούσματα κορονοϊού, από την κατάσταση της πανδημίας και για την πορεία της μέχρι τα τέλη του Μαΐου. Οι προθέσεις πάντως υπάρχουν, όπως ξεκαθαρίζει ο κύριος Δέμπα, και υπάρχουν να πραγματοποιηθεί στα τέλη του Μάη και μάλιστα, όπως ξεκαθαρίζει και τονίζει, μάλλον αυτή η ημερομηνία, δηλαδή η ημερομηνία και ο μήνας, η εποχή, θα καθιερωθούν για την Καβάλα Expo. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Νέα σχέδια και νέες πρωτοβουλίες. Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας και φυσικά αφορούν τη μεγάλη έκθεση της Καβάλας και πιο συγκεκριμένα Καβάλα Expo. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μάρκος Δέμπας, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, τονίζει και ξεκαθαρίζει μέσα από την κάμερα του Ένα Channel ότι πρέπει οπωσδήποτε η φετινή έκθεση να πραγματοποιηθεί. Μπορεί η πανδημία και η Όμικρον να ήταν οι ανασταλτικοί παράγοντες που οδήγησαν στην ακύρωσή της τον Οκτώβριο. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η Καβάλα Expo πρόκειται να πραγματοποιηθεί τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Δεν είναι τίποτα ακόμη ανακοινώσιμο, ωστόσο έχουμε ισχυρή και δυνατή αίσθηση από όλους τους επιχειρηματίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ότι φέτος πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεγάλη έκθεση. Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε θα επιλέξουν τον Μάιο και τον Ιούνιο, όταν φυσικά θα είναι και η έναρξη της τουριστικής σεζόν για να μπορέσουν να βοηθήσουν συνολικότερα κάθε κλάδο που αφορά τον συγκεκριμένο τομέα. Κοιτάξτε, η διάθεση, θα λέγαμε, και η πρόθεση της διοικούσας του Επιμελητηρίου της Καβάλας είναι η φετινή έκθεση, η Καβάλα Expo, η οποία δυστυχώς για δύο συνεχόμενα χρόνια έχει ακυρωθεί εξαιτίας της πανδημίας. Μάλιστα, η φετινή, ενώ την είχαμε ξεκινήσει και ήμασταν σε έναν καλό δρόμο, δυστυχώς είδαμε την τεράστια έξαρση της Όμικρον, που μας απέτρεψε να την οργανώσουμε. Αυτό όμως το οποίο σκεφτόμαστε και βλέποντας και εκτιμώντας την κατάσταση της πανδημίας, αλλά ελπίζοντας ότι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα έχει καταλαγιάσει σε μεγάλο βαθμό και θα αρχίσει να επανέρχεται σιγά σιγά η κανονικότητα, αυτό το οποίο συνεργαζόμαστε ως σενάριο είναι η έκθεση Καβάλα Expo να έρθει νωρίτερα, να έρθει προς τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Θα λέγαμε μια σκέψη που και παλιότερα την επεξεργαζόμασταν. Θεωρούμε ότι είναι πιο κατάλληλη εποχή τελικά να έρθει η έκθεση νωρίτερα, προτού να ξεκινήσει και η καλοκαιρινή σεζόν, προτού, θα λέγαμε, να κουραστούν και οι επιχειρήσεις μετά από ένα καλοκαίρι. Και είναι η περίοδος που κυρίως είσαι και ακόμα σε ένα στάδιο, θα λέγαμε, που ψάχνεις να βρεις εμπορεύματα, προϊόντα, συνεργασίες για την επιχείρησή σου. Άρα εκτιμούμε ότι και για τους εκθέτες θα είναι μια πολύ καλύτερη εποχή και περίοδος για να έχουμε την έκθεση. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Δέμπας τονίζει ότι υπάρχουν πολύ δυνατές φωνές και μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας, που από ό,τι φαίνεται υποστηρίζουν να αλλάξει τελείως ο μήνας της έκθεσης και αντί για Οκτώβριο να καθιερωθεί πλέον είτε Μάιο είτε Ιούνιο, για να μπορέσει να δοθεί μια μεγαλύτερη όθεση σε πολλούς και αρκετούς σκοπούς, αλλά και κλάδους που αφορούν την τοπική και περιφερειακή οικονομία. Το εκτιμούμε επομένως, το αξιολογούμε. Έχουμε μπροστά μας 3-4 μήνες. Μακάρι να τελειώσουμε με την πανδημία. Η έκθεση πάντως πάση θυσία φέτος θα πρέπει να γίνει. Και μακάρι να κατορθώσουμε να την κάνουμε πολύ νωρίτερα, γιατί μετά έχουμε και άλλα θέματα να εξελίξουμε. Να σας δώσω και μία είδηση ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με τον Δήμο Καβάλας και για τη Δημοφέλεια για να συνάψουμε μία προγραμματική σύμβαση συνεργασίας, όπου ο Δήμος, βλέποντας και την επιτυχία που είχε η εκδήλωση της κλασικής μουσικής, της όπερας που διοργανώθηκε πριν από μερικούς μήνες, να έχουμε μια πιο μόνιμη συνεργασία, να είναι διαθέσιμος ο χώρος για εκδηλώσεις του Δήμου και της Δημοφέλειας, μέσα στα πλαίσια είτε λέγεται Κοσμόπολης είτε κάτι άλλο, που και αυτό είναι ακόμα εξίσου ενθαρρυντικό. Άρα βλέπουμε ότι ο εκθεσιακός χώρος, ο συνεδριακός χώρος θα αρχίσει σιγά σιγά να ζωντανεύει, και με προσπάθειες του μελετηρίου και με συνεργασίες με άλλους φορείς. Από την άλλη πλευρά, από ό,τι φαίνεται, ήδη έχουν υπάρξει κατάλληλες συζητήσεις με τον Δήμο Καβάλας για να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δέμπας ξεκαθαρίζει ότι τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπάρξει η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Επιμελητηρίου Καβάλας για να μπορέσουν να συνεργαστούν σε αρκετές εκδηλώσεις. Μια πετυχημένη πορεία λοιπόν που υπήρξε κατά τη διάρκεια του Κοσμόπολης και από ό,τι φαίνεται έχουν ως στόχο να την συνεχίσουν. Στόχος μας θα είναι αυτός. Προσθέτοντας ίσως και μία-δύο εκθέσεις ακόμα, θέλουμε να δούμε το κομμάτι της διασύνδεσης του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα. Θέλουμε να δούμε πιθανόν μία έκθεση με φυσικά πετρώματα, με είδη κήπου που έχει σχέση
και με τις ανακαινήσεις και με τα τουριστικά καταλήματα εδώ της περιοχής, πλέον τις Expo, τις μεγαλύτερες έκθεσεις που διοργανώνουμε. Και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, όχι μόνο του Δημοσίου, όπως για παράδειγμα ο Δήμος ή η Περιφέρεια, ακόμα και ιδιωτικές προσπάθειες, ένας χώρος που τελικά αναδείχθηκε ότι μπορεί να έχει και συναυλίες, δηλαδή μουσικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, ένας τεράστιος εξωτερικός χώρος επίσης. Και νομίζω ότι έχουμε παραδείγματα πλέον που μπορούμε να δείξουμε και να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη. Μάλιστα. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στο Χαμόγελο του Παιδιού, έναν οργανισμό που προσφέρει τα τελευταία τόσα χρόνια χαμόγελα σε πολλά παιδιά. Έτσι λοιπόν έχουν σκοπό να κάνουν και το 2022 με τις δράσεις που έχουν δημιουργήσει και τις παρουσίασαν μέσα από μια τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν. Πάμε λοιπόν να δούμε τις δράσεις που θα μπορέσετε και εσείς να βοηθήσετε με τη σειρά σας αυτές τις δράσεις για να προσφέρετε χαμόγελα ίσως και σε ένα παιδί. Για μένα το χαμόγελο του παιδιού έγινε τρόπο ζωής εδώ και 25 χρόνια. Είναι τιμή μου που είμαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας που ονομάζεται το χαμόγελο του παιδιού. Τα χαμόγελα αυτά όχι απλά με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά θα με συντροφεύουν για πάντα στη ζωή μου. Τα ετήσια στρατηγικά του στοιχεία και τις στρατηγικές θεσμικές του συνεργασίες με σκοπό τη στήριξη όλο και περισσότερων παιδιών μέσω των εξειδικευμένων και ολιστικών δράσεών του παρουσίασε το χαμόγελο του παιδιού στη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου των επίσημων ετήσιων στατιστικών στοιχείων των δράσεων και υπηρεσιών του οργανισμού. Ναι, είμαστε πολύ περήφανοι γιατί αυτή η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Γιατί αυτή η εικόνα δίνει ένωση δυνάμεων. Γιατί αυτή η εικόνα είναι η απόδειξη ότι ένα παιδί πριν από 26 χρόνια στο ημερολόγιο του τελείωνε με την φράση «Αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εκτενώς η ποσοτική και ποιοτική απεικόνηση των κλήσεων που δέχτηκε το χαμόγελο του παιδιού στις 4 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης, στον άξονα της βίας, της πτώχειας, της υγείας και της εξαφάνισης, οι στρατηγικές θεσμικές συνεργασίες που ανέπτυξε το 2021 και οι αρχές του 2022, αλλά και οι νέοι στόχοι τους οποίους έχει θέσει. Παρέμβαση, αντιμετώπιση, υποστήριξη παιδιών που υφίστανται κάθε μορφής βίας. Λάβαμε και διαχειριστήκαμε 884 επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για 1.559 παιδιά. Προχωρήσαμε σε 141 επιτόπιες παρεμβάσεις για 203 παιδιά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο. Δηλαδή, βράδυ, καθημερινή, Σαββατοκύριακο, γιορτές, τηλέφωνο από την αστυνομία, τηλέφωνο από τον εισαγγελέα, τηλέφωνο από την ίδια την οικογένεια ή το παιδί, ή από γείτονες ή από ανθρώπους στον δρόμο. Ένα παιδί κινδυνεύει. Μια κλίση και μια απάντηση στη κλίση είναι αρκετή? Όχι. Πρέπει να πας εκεί. Πρέπει να είναι ειδικός αυτός που θα πάει εκεί. Να μπορεί να μιλήσει με το παιδί, να το αγκαλιάσει, να του δώσει ταλπορή. Να το πάρει με το ασθενοφόρο, αν χρειάζεται ασθενοφόρο του χαμόγελου που είναι ενταγμένο και καλείται από το ΕΚΑΒ. Άρα να του δώσει και μια ψυχολογική και άλλη στήριξη και υλική στήριξη. Άρα 24 ώρες το 24ωρο ανταποκρινόμαστε σε κλήσεις που θα πρέπει να παρέμβουμε με φυσική παρουσία από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη. Όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και στην Κρήτη, Πάτρα ή οπουδήποτε αλλού. Άρα μιλάμε λοιπόν για επιτόπιες παρεμβάσεις που θα πρέπει να ανταποκριθούμε ουσιαστικά. Και μετά με εισαγγελική εντολή να πάμε τα παιδιά στο νοσοκομείο, να ζητώνται να μεταφερθούν τα παιδιά κάπου αλλού, να επανασυνδεθούν με την οικογένεια και χίλια δυο άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν ή να πάνε στο νοσοκομείο γιατί έχουν προβλήματα υγείας. Είμαστε μια όμορφη παρέα στο εθελοντικό δημιουργικό εργαστήρι και κάνουμε κατασκευές που θα στηρίξουν χιλιάδες παιδιά. Το χαμόγελο του παιδιού είναι μια μεγάλη οικογένεια για χιλιάδες παιδιά και νιώθω περήφανη που ανήκω σε αυτή την οικογένεια και με εμπιστεύονται. Όταν ξεκίνησα τον εθελοντισμό στη δράση της φροντίδας των παιδιών στα νοσοκομεία, είχα πολλή αγωνία. Όταν όμως βρέθηκα στο νοσοκομείο και αντίκρισα τα δύο μάτια του μικρούλι, κατάλαβα τη σημασία του. Σήμερα 333 παιδιά μεγαλώνουν στα 11 σπίτια μας. Με πολλές δυσκολίες. Όταν έχεις μια οικογένεια πολύτεκνη,
με 25-28 παιδιά και ζεις και σε πανδημία και ζεις και σε lockdown. Εδώ να δείτε την υπέρβαση που έκαναν κάποιοι άνθρωποι μέσα στα σπίτια μας. Την υπέρβαση που έκαναν τα παιδιά μας, που στήριξαν αυτούς που τα φροντίζουν, που ήταν θετικοί σε κρούσματα, είχαμε κρούσματα στα σπίτια μας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές δυσκολίες που πρέπει να ανταποκριθούμε. Και εκεί βλέπουμε τι γίνεται μέσα σε μια οικογένεια, βέβαια με 2-3 παιδιά. Αλλά ελάτε και στις οικογένειές μας του Χαμόγελου να δείτε πόσο δύσκολα αντιμετωπίζονται. Όμως, τι γίνεται όταν ένα παιδί φεύγει, μεγαλώνει και φεύγει από την ανήλικη ζωή? Είναι έτοιμο να πάει να συνεχίσει? Όχι μόνο δεν είναι έτοιμο, αλλά θέλει μεγαλύτερη στήριξη. Στο κέντρο ημέρα στο σπίτι του παιδιού πραγματοποιήθηκαν θεραπευτικές συνεδρίες σε 135 παιδιά. Όπως είπα, τα προβλήματα τα ψυχιατρικά, τα προβλήματα ενός παιδιού που έχει βασανιστεί είτε σεξουαλικά είτε με κάποιον άλλον τρόπο είχε παραμεληθεί, είναι πάρα πολλά και ζουν με αυτά μέχρι την ενήλικη ζωή τους. Εδώ λοιπόν προσφέραμε μια δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία με μια πολύ επιστημονική ομάδα. Θα μπορέσουμε να μιλάμε πολλές ώρες γι' αυτό, αλλά και για τις ελλείψεις που υπάρχουν στα θέματα ψυχιατρικά. Παιδιά που είναι στην οικογένεια, που έχουν προβλήματα, παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, παραμεληθεί, που είναι σε χώρους φιλοξενίας, ιδρύματα κλπ. Τη φρίκη της ψυχής τους δεν την κοιτάζει κανένας, παρά μόνο πώς θα φάνε και πώς θα πιούν. Υποστήριξη 76 παιδιά με τις μητέρες τους, σε 76 παιδιά με τις μητέρες τους, οι οποίες είχαν υποστεί οικογενειακή βία, χάνει στη συνεργασία και το λέω με όνομα. Με την Υφυπουργό, την κυρία Σιρεγγέλα, που δημιουργήσαμε μια ανοιχτή γραμμή, όχι οι γραμμές μας το 15900 που είναι Γενική Γραμματεία ή το 1056 που είναι το Χαμόγελο, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για κάθε περίπτωση, κάθε μητέρας με παιδιά που έχουν προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα με παράδοση, θα κλείσουμε με ιστορία, καθώς θα πάμε στο Μουσείο Υπηρωτών του Νέστου και έτσι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας με κρυμμένους θησαυρούς και με τη συνάδελφο Χριστίνα Νεφρέμ. Μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6.30 ώρα εδώ στο Μαζί στο Ένα Channel. Ακολουθεί η εκπομπή Ένα Live News με τα νεότερα και τις τελευταίες εξελίξεις ημέρας με την Μαρία Παπάζογλου. Από μένα, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Σημαντική είναι και η προσπάθεια για την ανάδειξη και την προβολή της παρακαταθήκης της ιστορίας της Χρυσούπολης από το Δήμο Νέστου με την προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ από τη VideoTex, όπου με ένα ιδιαίτερο αφηγηματικό τρόπο αναφέρεται σε αποσπάσματα του βιβλίου του φιλολόγου και ερευνητή Ιωάννη Βλαχόπουλου, καθώς περιλαμβάνει σπάνιες φωτογραφίες και πλούσιο αρχαιακό υλικό που έχει στην κατοχή του ο Σύλλογος Υπηρωτών Νέστου. Η διασπορά των Υπηρωτών σε όλες τις γωνιές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι μόνο είναι σχετικά γνωστή και οι κατοικοί της Λάιστας με τη μεγάλη έφεση στο εμπόριο και τα γράμματα δεν μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση σε αυτό. Οι περισσότερες οικογένειες βρέθηκαν στη Χρυσούπολη το 19ο αιώνα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα του ελληνικού υποπροξενείου Καβάλας και από τον κώδικα της ελληνοορθόδοξης κοινότητας του Σαρισαμπάν. Αποτέλεσαν δε τον πρώτο χριστιανικό πληθυσμό και έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην ίδρυση και ανάπτυξη της σημερινής πόλης. Βρισκόμαστε σε έναν πολύ όμορφο χώρο, ο οποίος έχει πολλές δυνατότητες να αξιοποιηθεί. Σε αυτόν λοιπόν εδώ το χώρο του πρώτου δημοτικού, το οποίο βρίσκεται στη Χρυσούπολη, φιλοξενούνται κρυμμένοι θησαυροί και εκθέματα της ιστορίας των Υπηρωτών. Ο Σύλλογος λοιπόν έχει καταφέρει να συλλέξει μετά από επίπονες προσπάθειες όλο αυτό το υλικό για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να δούμε την ιστορία μέσα από αυτές τις φωτογραφίες. Η ιστορία, ο πολιτισμός, η ζωή των ανθρώπων, οι κάτοικοι, όλα συμπυκνωμένα και μαζεμένα μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μάθουμε την ιστορία τους και να έρθουμε από κοντά, να τα αγγίξουμε, να τα εξερευνήσουμε και να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτούς.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω δίπλα μου. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας από τους πιο μεγάλους γνώστες αυτής της περιοχής. Ο άνθρωπος που είναι ιστορικός και φυσικά που αγαπάει τον πολιτισμό και την ιστορία αυτού του τόπου. Το αποδεικνύει έμπρακτα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να πούμε λόγια. Οι πράξεις μας είναι αρκετές. Σωστά? Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από αυτόν τον όμορφο τόπο και την ονομασία Σαρί Σαμπάν. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και έρευνες για την ονομασία. Θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς βγήκε από αυτή την έρευνα και πώς διατηρούμε σήμερα αυτή τη μεγάλη ιστορία. Ήμουνα πάντα της άποψης ότι η Χρυσούπολη, το Σαρί Σαμπάν, είχε προϊστορία. Το επιβεβαίωσε ο αδερφικός μου φίλος ο Ιορδάνης ο Βλαχόπουλος με το έβριμα στο ίντερνετ. Και έβγαλε το μικρό βιβλιαράκι, όχι βιβλιαράκι, φωτοτυπίες, Σαρί Σαμπάν 1902. Δεν ξέρω αν έπεσε στα χέρια σου, έπεσε. Βέβαια. Και είδες τι υπηρεσίες είχε το Σαρί Σαμπάν εκείνα τα χρόνια. Είναι τουρκική ονομασία. Άλλοι λένε ότι πιθανόν να υπήρχε κάποιος Σαρί Σαμπάνης κίτρινο αυτός, γιατί ήταν ο πυρετός τότε, ο κίτρινος πολύ. Άλλος, επειδή γι' αυτό μεταφράστηκε και Χρυσούπολη, ήταν πλούσιος τόπος και ήταν πλούσιος τόπος. Αν δούμε το National Geographic πριν πολλά χρόνια, είχα διαβάσει ότι τον κάμπο της Χρυσούπολης, αναλογικά, τον βάζει μετά της Καλιφόρνιας σε παραγωγή. Δεν πολύ έχουμε τα εκατομμύρια στρέμματα. Έχουμε κοντά στις 170-180 χιλιάδες στρέμματα, τα οποία οτιδήποτε και να βάλεις, θα πιάσει. Ξεκινώντας η δική μας το 1820, εγώ είμαι τέταρτη γενιά εδώ, ο προπάπος μου και άλλοι 15-20 υπηρώτες, που το 90% ήταν από τη Λάιστα Ζαγορίου, ήρθαν εδώ, οι περισσότεροι ασχολούνταν με το εμπόριο, δεν είχαν ζώα εκεί, δεν είχαν κοράφια, δεν είχαν τίποτα, και πιάσαν την Κεραμωτή, που μας βγήκε και η Κεραμωτή λιμάνι φοβερό, το Κεραμετλή, το 1902, και καθίσαν εκεί 2-3 οικογένειες, Βενέτης, Γκόρδης, Παπαθανασίου, κάποιοι άλλοι εδώ. Μετά φύγανε, ήρθαν όλοι, συμπράξανε στο Σαρί Σαμπάν. Λεγόταν Σαρί Σαμπάν μέχρι το 22-23. Μετά ονομάστηκε κοινότης Σαπέων. Επειδή εδώ υπήρχε η παλιά φυλή των Σαπέων, δεν έχει καμία σχέση με Σάπες, γιατί κάποιοι ρωτάνε και τέτοια, γύρω στα 5-6 χρόνια, και το 26 ονομάστηκε κοινότης Χρυσούπολης. Και από τότε έχουμε την ονομασία της Χρυσούπολης εδώ. Το σημερινό κτίριο που βρισκόμαστε είναι το πρώτο δημοτικό σχολείο Χρυσούπολης. Χτίστηκε το 1930. Μέχρι τότε ήταν στο σχολείο, στεγαζόταν στο σπίτι του παπά που λέμε, στον Άγιο Δημήτρη. Γιατί οι δικοί μας όπου πηγαίνανε, χτίζανε εκκλησία και σχολείο. Και υπήρχε εκείνο το σχολείο. Πολύ πιο παλιά ακόμη, πριν γίνει η εκκλησία, η οικογένεια Παπαθανασίου, στο Χάνι που είχαν το μεγάλο, παραχωρήσανε μία μεγάλη αίθουσα και λειτουργούσε σαν δημοτικό σχολείο με έναν δάσκαλο που πληρώνανε οι ίδιοι οι υπηρώτες. Εν συνεχεία έγινε το σχολείο της εκκλησίας και το 30 τότε, επί Παναστασίου, Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου, χτίσανε μια σειρά από διάφορα σχολεία σε διάφορα μέρη. Από τότε, εκτός από την ενίσχυση με τους σιδηροτοκούς, δεν έγινε καμία επέμβαση, εκτός από μια αίθουσα λαθρέα, η οποία θα γκρεμίσει τώρα. Από το 2008 έχει κριθεί διατηρηταίο και ο Δήμαρχος, ευτυχώς, το έχει πιάσει ζεστά, έχει φέρει συνεργείο μηχανικών, φτάνουν τη μελέτη και σε λίγο θα αρχίσει η αναπαλαίωση όλου του κτηρίου από κεραμίδια μέχρι κάτω. Θα φύγει το τσιμέντο, θα φύγει το πάρκινγκ και θα γίνει μια ωραία πράσινη γωνιά έξω. Τι κρίμενους θησαυρούς έχει αυτός ο χώρος μέσα? Δεν άκουσα. Τι κρίμενους θησαυρούς έχουμε εδώ σε αυτόν τον χώρο? Θησαυρούς, κρίμενους. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Υπάρχουν οι φωτογραφίες οι διάφορες. Υπάρχουν τα διάφορα έγγραφα, τα οποία έχω μαζέψει εδώ και 25 χρόνια είναι αυτή η δουλειά, για να δουν και οι νέοι πώς εκφραζόταν οι υπηρεσίες,
πώς εκφραζόταν οι άνθρωποι με τα γράμματα όταν αλληλογραφούσαν, που δεν υπήρχε το κινητό, δεν υπήρχε τίποτα τότε, ούτε καν το τηλέφωνο. Και όλα αυτά θα εκτεθούν και στους δύο ορόφους, με ειδικές ωραίες βιτρινούλες. Θα έρθει ειδικό άτομο που θα μας πει τι θερμοκρασία πρέπει να έχουμε, τι φωτισμό, τι αυτά, για να κρατηθούν και να διατηρηθούν όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία... Με πολύ κόπο κατάφερες να μαζέψεις. Ναι. Και να τα συλλέξεις όλα. Στην αρχή βρήκα μια δυσπιστία έτσι, τι θα τις κάνει ο Γκόρδης τις φωτογραφίες. Λέω, θα τις δείτε σε λίγο. Όταν αρχίσαν και είδαν ότι κορνιζάρονται και κρεμιούνται, τότε καταλάβαν ότι δεν θα τους κάνω φάκελο. Πες μου, δεν ξέρω πώς να το μεταφέρω. Ζήσατε σε μία άλλη εποχή, παράλληλη όμως, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Καταφέρατε να τα συλλέξετε. Καταφέρατε να τα μεταφέρετε στους νέους. Ναι. Κάποια από αυτά χάθηκαν. Τι ήταν αυτό που σας πόνεσε πιο πολύ από αυτά που δεν καταφέρατε να κρατήσετε? Γιατί έχουμε και μία ιστορία ενός κτίριου, όπου σήμερα είναι το Μουσείο Τέχνης, το οποίο και αυτό μεν είχε και με δόντια το κρατήσατε. Κτίρια όμως που και αυτά χάθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Τι είναι αυτό που δεν καταφέρατε να κρατήσετε, που σας πονάει μέχρι και σήμερα και που καμιά φορά τα παθήματα γίνονται μαθήματα? Ναι. Και δεν θέλουμε να το ξανακάνουμε. Εκείνο που με έχει κακοφανίσει όλη την περίπτωση αυτή είναι η αδιαφορία δασκάλων και καθηγητών. Μόνο ένας δάσκαλος και μία δασκάλα μου φέρανε από δύο φορές τις τάξεις τους, που θα έπρεπε να παρελάσει και το λύκειο και το γυμνάσιο και το τεχνικό λύκειο και τα πάντα. Γιατί εμείς είμαστε, ναι μεν είμαστε ο σύλλογος υπηρωτών, αλλά η όλη διαδικασία και η όλη εργασία αφορά όλη τη Χρυσούπολη. Πόντιους, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, όλο τον κόσμο. Δεν ξεχωρίσαμε εμείς κανέναν για να πούμε θα δούμε μόνο τους υπηρώτες. Και εκείνο που με έχει κακοφανεί και θεωρώ αποτυχία μου είναι ότι δεν μπόρεσα να τους παροτρύνω, να τους δελεάσω, δεν ξέρω, τους δασκάλους, τους καθηγητές, να φέρουν τα παιδιά και να περάσουν να δουν τους παππούδες, τους γονείς, τους ίδιους, τους μπαμπάδες τους, ξέρω κι εγώ. Εγώ προσπαθώ με όλη μου την αυτή, παρόλο ότι είμαι μόνος και δεν φανήκανε άλλοι συντοπίτες να βοηθήσουν, παρόλο τους έλεγα, ελάτε, ελάτε να βοηθήσετε. Άλλο ένα μυαλό και άλλο πέντε ή δέκα. Δεν φάνηκε κανένα σαν διαφορία και αυτή. Συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Και έχω πιάσει διάφορα θέματα κατά καιρούς, τα οποία προβάλλουμε με την τοπική εφημερίδα. Το καλό είναι ότι έχει προβληθεί και από το κανάλι σας. Το αφιέρωμα. Λίγο πολύ το αφιέρωμα αυτό εδώ, ναι. Και έχουν γίνει και πολλά λάθη, δηλαδή λάθος που γκρέμισε το συγκρότημα Ζαχαριάδη. Και το κάναμε μία μακέτα. Για ευτυχώς, να θυμόμαστε έστω και έτσι. Είναι καλά η κυρία Πολίτου και η κυρία η μηχανικός. Η κυρία Τερζή. Που μας κάναν τη μακέτα δωρεάν. Γιατί και αυτή κοστίζει κάποια λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Δεν έχουμε. Και όσον αφορά τους υπηρώτες, οι υπηρώτες, μεγάλο κεφάλαιο εδώ. Έχουμε μείνει λίγοι. Έχει μεγάλο υλικό από μεγάλη ηλικία. Οι νέοι είναι πολύ λίγοι. Εγώ ήθελα να φύγω πιο μπροστά, αλλά δεν με αφήσανε, λέω, για να έρθουν οι νέοι. Όμως μπήκα στη διαδικασία αυτή που δεν μπορούσε να τη συνεχίσει άλλος. Και με το καλό, όταν τελειώσει το μουσείο όλο, θα γίνει ένα καινούριο συμβούλιο. Ήδη τα εγγόνια μου έχουν δείξει ενδιαφέρον και κάποιοι άλλοι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα φτιάξουν ένα καινούριο συμβούλιο με νέες ιδέες, με κάποια έργα τα οποία πια θα μιλάνε πανελλήνια και παντού, για να μπορέσουν και αυτοί να προχωρήσουν σε άλλα βήματα, πιο μπροστά, πιο πέρα. Πιο καινούργια, πιο εξυγχρονισμένα, να παραδώσουμε τη σκυτάλη με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Έτσι. Γιατί αυτή η γη που είμαστε δεν είναι δική μας. Άλλοι μας την παραδώσαν και εμείς θα την παραδώσουμε σε άλλους. Αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα, αυτό κρατώ. Και κλείνοντας, θα μιλήσω για μία γυναίκα που εδώ έχω ένα πολύ όμορφο σχέδιο μπροστά μου. Για μία γυναίκα που αγαπάς πολύ, που δεν είναι πλέον στη ζωή. Και θα κρατήσω αυτό που γράφει εδώ.
που αναφέρεται στην Χριστίνα. Έχω ξαναπαντρευτεί και ευτυχώς και η δεύτερη γυναίκα μου είναι εξίσου δυναμικό στοιχείο και δημιουργικό. Και δημιουργικό. Αν λοιπόν, λέει, είχαμε Παρθενώνες με Ελγίνια, θα ήσουν τη Μελίνα μας. Έχουμε όμως ελάχιστα οικιστικά μνημεία, σαν αυτό που με προσπάθειες διέσωσες για να διαιωνίζει την άβρα σου. Αυτό λοιπόν το κτίριο που με μεγάλες προσπάθειες καταφέρατε να σώσετε, είναι το κτίριο που είναι ένα πανέμορφο στολίδι για την Χρυσούπολη. Και θέλω να το γκρεμίσω. Αυτό λοιπόν το στολίδι, αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε, όπως και αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε τώρα. Ναι. Να μείνει και αυτό ένα στολίδι για το μέλλον, στις επόμενες γενιές. Σωστά. Να είναι καλά ο τόπος μας, είναι ευλογημένος, ο κόσμος είναι καλός, καμιά φορά υπερβολικά καλός, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Και πρέπει να δείξουμε αυτά έστω τα λίγα που έχουμε. Με όποιον τρόπο μπορούμε. Να είστε καλά εσείς, τα κανάλια, εφημερίδες, όσοι ασχολούνται με αυτά. Όπως μπορούμε να το αναδείξουμε όμως. Αυτή μπράβο. Είναι η ουσία, έτσι. Να το αναδείξουμε. Ναι, να μην χαθεί μπράβο, και με την πάροδο του χρόνου να μείνει σε επόμενες γιατί αξίζει γενές. Τον κόπο η Χρυσούπολη να πάει ακόμα πιο πάνω.